Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αύξηση της παρακράτησης φόρου, η περικοπή των επικουρικών συντάξεων και του ΕΚΑΣ, ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ αλλά και η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας είναι μερικά από τα πρώτα μέτρα που θα ισχύσουν με μια σειρά από επιβαρύνσεις να έρχονται άμεσα για τα νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, όλα μοιάζουν έτοιμα από την πλευρά των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνει ομαλά η έναρξη των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων με την αγωνία των μαθητών να κορυφώνεται. Σημαντική πάντως είναι η είδηση που αφορά τις αλλαγές που δρομολογούνται για την κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους με την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος διοδίων, με την χρέωση να γίνεται ένα χιλιόμετρο, αλλά και αναχρονική περίοδο χρήσης. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την αναστάτωση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Καλαμάτας. Σκηνές από αστυνομική ταινία. Θύμιζε το σκηνικό με την καταδίωξη δύο ατόμων που στη θέα των αστυνομικών δυνάμεων επιχείρησαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητό τους αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Τελικά, έπειτα από κυνηγητό, οι άνδρες ασφάλειας τους συνέλαβαν. Κινηματογραφικές σκηνές το μεσημέρι στο κέντρο της Καλαμάτας. Το όλο σκηνικό διαδραματίστηκε στην κεντρική πλατεία, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν ένα άτομο μετά από καταδίωξη κοντά στον πεζόδρομο της Αντωνοπούλου. Λίγη ώρα νωρίτερα αυτός, ο συνοδηγός επέβαινε σε γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο και κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αριστομένους. Στο ύψος Εθνικής Τράπεζας πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο και άνδρες ασφάλειας τον ακολούθησαν και τον συνέλαβαν. Το αμάξι ακινητοποιήθηκε στο ύψος των Φαναριών, με τον οδηγό να συλλαμβάνεται επί τόπου. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα με μια υπόθεση που σοκάρει και τα όσα βίωσε μια 8χρονη που η παιδόφιλη θεία της την βιντεοσκοπούσε. Να συνδεθούμε με το στούντιο στην Πάτρα, εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Εύη Καρούνια. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά η είδηση σοκάρει και πρέπει να πούμε ότι δεν το χωράει ανθρώπινος νους, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Έχουμε λοιπόν μια 37χρονη γυναίκα η οποία ήθελε να συλλέξει πορνογραφικό υλικό με πρωταγωνίστρια την ίδια της την Ανιψιά, ηλικίας μόλις 8 χρονών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη γυναίκα έβαζε την μικρή να χαϊδεύει διάφορα σημεία του σώματός της και την βιντεοσκοπούσε. Κάποιοι που γνώριζαν τι γίνεται στο σπίτι όπου έμενε η 8χρονη ειδοποίησαν την αστυνομία και έτσι χθες η 37χρονη γυναίκα συνελήφθη. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονταν όταν απουσίαζαν οι γονείς στις δουλειές τους. Η 37χρονη οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, ωστόσο αυτό που κατέθεσε είναι ότι δεν θεωρεί η ίδια ότι έκανε κάτι κακό, το έκανε για πλάκα. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό αυτό λοιπόν που έκανε στο 8χρονο κορίτσι. Με εντολή του εισαγγελέα. Αρρωστημένη είναι η κατάσταση, μου φαίνεται. Αρρωστημένη. Εντελώς αρρωστημένη. Δεν είναι αυτή η αρρωστημένη η κατάσταση. Και από την ίδια την τοποθέτηση ότι δεν ήξερε τι έκανε η 37χρονη. Να πούμε ότι το 8χρονο κορίτσι έχει απομακρυνθεί από την οικογένεια και την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών στην Πάτρα. Τώρα τι άλλο μπορεί να βγάλει αυτή η είδηση και τι άλλο παρασκήνιο μπορεί να υπάρχει, θα τα μάθουμε όλα την Τρίτη μετά την απολογία της 37χρονης. Η είδηση πάντως πραγματικά έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων σήμερα σε ολόκληρη την Πάτρα και πραγματικά σοκάρει. Θέμη. Έτσι είναι, Εύη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε εμείς τώρα να δούμε αυτό το ρεπορτάζ με τις αρρωστημένες διαθέσεις της 37χρονης. Έχουμε μια αισχρή κοινωνία σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός να δώσει σε τέτοιες πράξεις. Σοκάρει την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο. Η υπόθεση της 37χρονης, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Η 37χρονη φέρεται να έβαζε την 8χρονη ανιψιά της, κόρη της αδελφής της, να χαϊδεύεται και την βιντεοσκοπούσε. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν την 37χρονη την 5η στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πατρών μετά από τις καταγγελίες και στη συνέχεια συνελήφθη με τις πληροφορίες να θέλουν να έχει εντοπιστεί υλικό και στο κινητό της τηλέφωνο. Τι τρελό θα ακούσουμε, δηλαδή.
Δυστυχώς η κοινωνία και όλοι μας έχουμε τρελαθεί. Δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Αναξιοπιστία υπάρχει από το μικρότερο πολίτη μέχρι που αυτούς που μας κυβερνούν. Ψυχαίνος παιδιού είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά. Ένα παιδί έχει με στη φύση του την εμπιστοσύνη. Τη χαρά είναι ένα άθισμα. Ένα τέτοιο λοιπόν περιστατικό είναι σαφώς ένα τραύμα. Τώρα, το πόσο αυτό το τραύμα είναι τραύμα, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε τραύμα δεν μπορεί να γιατρευτεί. Το πόσο θα βοηθήσουν οι συνθήκες από εκεί και πέρα τη ζωή του παιδιού να γιατρέψει αυτό το τραύμα είναι το θέμα μας. Το κοριτσάκι μένει πλέον με την γιαγιά του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Το τραύμα είναι ανοιχτό και θα είναι και είναι δύσκολο να επουλωθεί το τραύμα. 8 χρονών μένουν οι μνήμες. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όσο πιο μικρός υποστείς κάτι τέτοιο, τόσο πιο βαρύ είναι το τραύμα. Δεν είναι κακό που μένουν οι μνήμες. Όταν κάτι είναι στην επιφάνεια, μπορεί και να αντιμετωπιστεί. Αλλιώς πρέπει να το ανασύρεις με πολύ μεγάλη δυσκολία για να αντιμετωπιστεί. Όσο πιο μεγάλος είναι κανείς και υποστεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι ότι τα κορίτσια έχουν υποστεί πολύ συχνά τέτοια πράγματα, ας πούμε, αλλού που συνήθως δεν μιλούνται, μένουν σε ένα πέπλο, ας πούμε, σκοτεινιάς για ευνόητους λόγους, για να μην γίνουν δαχτυλοδεικτούμενα. Με την κακουργηματική κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας οδηγήθηκε η 37χρονη σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Η θεία της 8χρονης φέρεται να υποστήριξε πως το έκανε για πλάκα. Δεν θεώρησε πως έκανε κάτι κακό και πως λατρεύει την ανιψιά της. Μόνο σοκ και ντροπή. Πάμε εμείς στον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε μία είδηση που έχει ενδιαφέρον για το ενδιαφέρον του να γίνει εργοστάσιο υδροπλάνο στην Καλαμάτα. Βέβαια, πριν ξεκινήσει να μας πεις ακριβώς το τι έχει σημειωθεί, πρέπει να έχουν περάσει 5 ή 6 χρόνια που έχουμε το ενδιαφέρον για τα υδροπλάνα και δεν το έχουμε δει ποτέ να γίνεται πραγματικότητα για την Καλαμάτα. Ναι, εντάσσεται στα πολλά πράγματα που λέμε, αλλά δεν πράττουμε ή τουλάχιστον τα πράττουμε με μεγάλες καθυστερήσεις. Να σου πω λοιπόν, Θέμη, ότι το όλο ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό το ρωσικό ενδιαφέρον ήρθε να αποκαλύψει σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δημήτρης Μάρδας, μιλώντας στο πρακτορείο 104,9. Τόνισε ότι μεταξύ των πολλών άλλων ζητημάτων που υπάρχει ενδιαφέρον και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, υπάρχει έντονο ρωσικό ενδιαφέρον και συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και υλοποίηση στην περιοχή της Καλαμάτας εργοστασίου υδροπλάνων. Όλα αυτά με τον κύριο Μάρδα να σημειώνει ότι και από την δική τους πλευρά έτσι εντυπωσιάστηκαν, ξαφνιάστηκαν από αυτό το ενδιαφέρον που συνδυάζει τεχνολογίες όλων των επιπέδων, δυτικού και ανατολικού επίπεδου. Ο κύριος Μάρδας, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή δεύτερη ανάγνωση, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς την συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να την θέσει προς υλοποίηση. Ερωτηθείς βέβαια για τα ζητήματα που άπτονται της οικονομίας και το πώς θα προχωρήσουν αυτές τις επενδύσεις σε ένα σκληρό οικονομικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας. Σημείωσε ότι δεν είναι τόσο τα φορολογικά που απασχολούν τους επενδυτές, αυτά τα λέει ο κύριος Μάρδας, όσο τα ζητήματα της γραφειοκρατίας, τα οποία και με διαδικασίες fast track, τουλάχιστον αυτό εννοείσε, αναμένεται να προχωρήσουν. Εστίασε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Καλαμάτα πάντως και στο ζήτημα αυτό να σου πω ότι σύμφωνα με τα όσα φαίνεται να προκύπτουν από την συγκεκριμένη αποκάλυψη από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, εντός του επόμενου δεκαήμερου θα υπάρχει κιόλας σχετική νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να αναπτυχθεί και η συγκοινωνία υδροπλάνων στο λιμένα της Καλαμάτας, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι οι διαδικασίες θα είναι τόσο γρήγορες με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα που δεν θα απαιτείται ούτε καν μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τη λειτουργία υδατοδρομίου. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο ερώτημα τώρα. Είναι πρώτη φορά που δεν θα απαιτηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να δούμε πώς θα γίνει. Γιατί το πού, το πώς, το υπό ποιες προϋποθέσεις, το τι δεσμεύσεις θα ακολουθήσουν. Με το λιμάνι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα συστήματα ασφαλείας που ξαφνικά το ISPS και τα άλλα, τα master plan και όλα αυτά
αγνοούνται τελικά. Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι πολλά ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, καθώς έχουμε το ISPS όπως είπες και εσύ, αλλά το λιμάνι είναι ξεφαρωγό αμπέλι. Είναι μια άλλου είδους ιστορία, το οποίο χρήζει έτσι να το επισημάνσουν αρκετών. Πάντως, η πληροφόρηση που υπάρχει αναφορικά με αυτό το ρωσικό ενδιαφέρον είναι ότι με την ψήφιση του νόμου τρέχουν άμεσα οι διαδικασίες. Πολύ, πολύ γρήγορα τέλος πάντων θα γίνουν όλα αυτά. Μέχρι να δούμε πώς θα υλοποιηθούν και το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα τώρα και στην επιστροφή των πινακίδων με το μήνα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ρωτούν οι οδηγοί τι θα γίνει. Ακριβώς ήρθε να κλειδώσει αυτό που εδώ και αρκετό καιρό έχει ακουστεί από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για την επιστροφή πινακίδων με πληρωμή ανά μήνα. Όχι ακριβώς ένα μήνα, για έναν μήνα θα πληρώνουν 2, για 3, 4 και από εκεί και πέρα για οτιδήποτε παραπάνω χρειαστεί συν 2. Δηλαδή τους μήνες που θα λειτουργήσουν, που θα χρησιμοποιήσουν τις πινακίδες, συν 2 ακόμα. Πρόκειται για μια διαδικασία προκειμένου να ενεργοποιηθεί λίγο το όλο σύστημα. Μιας και το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει και στα ρεπορτάζ υπήρχαν πάρα πολλές επιστροφές και καταθέσεις πινακίδων προς την εφορία. Mm-hmm. Τώρα μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Δεν γίνεται για πινακίδες που θα ανοίξουν τώρα, αλλά για πινακίδες που έχουν κατατεθεί. Έχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, τέλος πάντων, που δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε σε μια σημαντική αλλαγή που επέρχεται και που αφορά την μετακίνησή μας στους αυτοκινητοδρόμους. Πλέον και με βάση την τροπολογία που πέρασε από την Βουλή, θα εφαρμόζεται αναλογικό πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης όσον αφορά τα διόδια. Αυτό το σύστημα θα αφορά δύο παράγοντες. Τη διανυόμενη χιλιομετρική απόσταση, αλλά και την χρονική, έτσι να το πούμε, περίοδο χρήση του αυτοκινητοδρόμου. Την εφαρμογή πλήρους αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων για πραγματικές χρεώσεις σύμφωνα με την διανυόμενη απόσταση νομοθέτησε ο Υπουργός Υποδομών. Με την εφαρμογή, όπως σημειώνεται, διασφαλίζονται πραγματικές δίκαιες χρεώσεις για τους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων. Σύμφωνα με την ψηφιστήσα τροπολογία, η χρέωση διοδίων μπορεί να γίνεται ανά χιλιόμετρο χρήση του δικτύου και αναλογικά ανά χρονική περίοδο χρήση του δικτύου, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια, με την επιφύλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τη συμβάση παραχώρησης. Στην τοποθέτηση του επί της συγκεκριμένης τροπολογίας, ο Υπουργός έδωσε αναλυτικές διευκρινήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του νέου μέτρου, υπογραμμίζοντας ότι εφ' εξής θα υπάρχει βινιέτα, κάρτα διοδίων, σε όλες τις εισόδους της χώρας. Κατά συνέπεια, τα φορτικά και τα βαρέα οχήματα θα πληρώνουν διόδια στις εισόδους της χώρας, ώστε να μην διέρχονται με ανορθόδοξο τρόπο από τη χώρα μας και να υπάρχουν έσοδα για την συντήρηση του δικτύου που σήμερα βαραίνει τον ελληνικό λαό. Παράλληλα, στην ίδια νομοθετική παρέμβαση, θεσπίζεται η απαγόρευση διέλευσης από το παράβλημα οδικό δίκτυο για οχήματα επαγγελματικής χρήσης όταν αυτά υπερβαίνουν μεικτό βάρος ανά των 3,5 τόνων με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και τη μείωση του μεγάλου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων που σήμερα μας κοστίζουν πολλές ανθρώπινες ζωές. Πριν πάμε τώρα στα του ασφαλιστικού φορολογικού και των επιβαρύνσεων, να πάμε σε αυτά που αφορούν την αλόγιστη αύξηση των εισιτηρίων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που φυσικά επηρεάζουν την κατάσταση και τον πολιτισμό στην Πελοπόννησο. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βασίλη Σιδέρη. Καλησπέρα σας, κύριε Σιδέρη. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι αυτή η κίνηση που έχει να κάνει με τις μεγάλες ανατιμήσεις που έρχονται για τα μουσεία και τα αρχαιολογικά και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση της περιφέρειας. Ακούστε να σας πω. Σύμφωνα με τον αριθμό φύλου 2916 στο δεύτερο τεύχος που δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, mm-hmm. υπάρχουν μεγάλες ανατιμήσεις στα εισιτήρια των μουσείων και στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας αλλά και της Πελοποννήσου. Να σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Να σας αναφέρω για το Μουσείο της Ακρόπολης, από τα 12 πάμε στα 20 ευρώ και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο. Από τα 8 ευρώ πάει στα 12 για το αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο των Μυγινών. Διπλασιασμός τιμής για το Μουσείο της Επιδαύρου και τον αρχαιολογικό χώρο, το ίδιο για το Μουσείο της Αρχαίας Μεσίνης και τον αρχαιολογικό χώρο. Τετραπλασιασμός στη Σπιναλόγκα από 2 στα 8 ευρώ. Στο Μιστρά διπλασιασμός από 6 στα 12 ευρώ. Στα ανάκτορα του Πύλου Νέστορος από 3 ως 6 ευρώ. Να μην αρχίσω και λέω τιμές. Πάντως βλέπουμε μία τουλάχιστον τάση διπλασιασμού. Τάση διπλασιασμού. Εμείς αυτό που θέλουμε και λέμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Σουταπούλης, είναι άδικο εν μέσω οικονομική κρίσης ο ελληνικός λαός και τα παιδιά και η νεολαία που είναι οι συνεχιστές μας να μην μπορούν να επισκεφτούν τα ιστορικά μας μνημεία
και να μην προαντικρίσουν από κοντά την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εδώ θέλω να πω, είναι λάθος. Εμείς που διδάξαμε σε όλους τους λαούς τις ηφιλίους τι σημαίνει πολιτισμός, φιλοξενία και φιλοσοφία, με την αναντίμηση αυτή των εισιτηρίων, να τους αποκλείουμε να επισκεφτούν και να θαυμάσουν τα πολιτιστικά μνημεία και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Mm-hmm. Όταν δεν παρέχουν υψηλές υπηρεσίες. Και εδώ θέλω να σας αναφέρω το εξής. Και όλα αυτά να το πούμε έτσι συνδυαζόμενα με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Εδώ θα πάω τώρα. Στην Ελλάδα ζητούμε αύξηση του εισιτηρίου χωρίς να παρέχουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Mm-hmm. Όπως σας είπα πριν. Η αύξηση δεν είναι απαγορευτική για τους ξένους τουρίστες. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ παρακάτω. Είναι απαγορευτική όμως για τους Έλληνες τουρίστες, λόγω της φτωχοποίησης που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία την τελευταία διετία. Άρα είναι παράλογο να πάμε τώρα στους τουρίστες, στους ξένους τουρίστες και αντιευρωπαϊκό να ζητάς ακριβότερο εισιτήριο τη στιγμή που δεν παρέχεις, όπως είπα παραπάνω, υψηλότερου επίπεδου υπηρεσίες. Και τι εννοώ. Επειδή ξέρουμε τι επικρατεί στα ξένα μουσεία, έχουμε πάει και ως περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουμε πάει και προσωπικά όλοι μας. Στα ξένα μουσεία υπάρχει άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη, είναι παντρωμένα άρτια και δυναμικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, οι υψηλές τιμές στα μουσεία στο εξωτερικό δικαιολογούνται. Mm-hmm. Εδώ, οι υψηλές τιμές στα εισιτήρια των ξένων τουριστών δεν δικαιολογούνται από τη στιγμή που τους παρέχουμε τις ανάλογες υπηρεσίες. Άρα, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι στη λογική της εκμετάλλευσης η παράλογη αύξηση όταν δεν προσφέρεις τις αναμενόμενες υπηρεσίες. Και τι πρέπει να πούμε τώρα εδώ, ζητούμε περισσότερα μόνο όταν προσφέρουμε περισσότερα. Μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι να επαναξεταστεί το όλο ζήτημα, γιατί εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Με τη λογική ότι επίκειται μια καλοκαιρινή περίοδος από την οποία προσδοκούμε πολλά μέσω του τουριστικού τομέα, τα ακούμε, αλλά κυρίαρχα τουρισμός χωρίς πολιτισμός δεν γίνεται. Και η πραγματικότητα είναι ότι όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες επιβαρύνσεις και στον τουριστικό και στον πολιτιστικό χώρο, κατανοεί κανείς την δυσκολία των καταστάσεων. Εδώ θέλω να σας αναφέρω ότι από το ΦΕΚ 2916, όπως σας είπα, του 2015, του 31 Δεκεμβρίου, έχουν αποκλειστεί οι δημοσιογράφοι Έλληνες σε ξένοι και δεν μπορούν να λαμβάνουν ελευθέρα είσοδο από το νέο έτος, με άσχημο αντίκτυπο αυτό για την προβολή και τη διαφήμιση που επιθυμούμε για το τουριστικό μας, για το πολιτιστικό μας προϊόν που παρέχουμε τόσο πολύ στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Ελλάδα. Άρα, εδώ ζητούμε επανεξέταση, όπως είπατε και εσείς, του θέματος, ώστε να μην φύγει και ο Έλληνας επισκέπτης, αλλά και ο ξένος, φυσικά με την παροχή των υπηρεσιών που σας είπα παραπάνω, για να επισκεφτεί τα αρχαιολογικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας. Πιστεύω ότι δυστυχώς αυτό που έχει γίνει από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει γίνει με απόλυτη προχειρότητα και επεμβαίνει σε ένα άλλο τομέα απογραμμάτιστα και ευκαιριακά, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας το καταστροφικό έργο στη χώρα, στον πολιτισμό. Εάν να πάμε και στο άλλο ενδεχόμενο, ακόμα παρακαλώ, και στην περίπτωση. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Παρακαλώ όμως να ολοκληρώσετε. Ναι, τελειώνω. Μισό λεπτό. Ακόμα και στην περίπτωση επιμονής της ανώτερης αύξησης εισιτηρίου, θα ήταν σκόπιμο τα έσοδα να διατεθούν στη βελτίωση, όπως είπα πριν, των υποδομών, στην επάδρωση με άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη, χώρους υγιεινής, καθαριότητας, φωτισμός και προσβασιμότητας, ώστε να μπορούν να δικαιολογήσουν εν μέρη τα έσοδα από την επιπόλαια απόφαση για την αύξηση του εισιτηρίου από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε στο άλλο μέτωπο. Το νέο πακέτο μέτρων με αυξήσεις έμεσων φόρων της τάξης του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που συμφώνησαν η ελληνική κυβέρνηση και δανειστές θα στείλει έναν αυξημένο λογαριασμό στους φορολογούμενους. Η ανησυχία για την περαιτέρω συρρήγνωση των εισοδημάτων, την πτώση της κατανάλωσης αλλά και του τζίρου των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό νόμο μεγαλώνει. Τα ψέματα τελείωσαν και τα όσα ψηφίστηκαν πριν από μερικές ημέρες για τις αλλαγές που έρχονται στο ασφαλιστικό και το φορολογικό μπαίνουν σε άμεση εφαρμογή, αφού αργά χθες το βράδυ δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νέος νόμος μαζί με τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Πολλές από τις διατάξεις θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή και θα φέρουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή μισθωτών και συνταξιούχων. Αν περνούσε από το χέρι μας, δεν περνάει δυστυχώς. Έχουν διαμορφώσει τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια έτσι. Και τώρα καλούμαστε εμείς να το πληρώσουμε. Μπορούσαν να φτιάξουν τη χώρα με το πραγματικό ποθενέσχες. Εδώ και 30 χρόνια να ελέγξουν
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Πού τα βρήκε και τι έκανε. Αυτό είναι το καθαρό ποθενέσεις. Οπότε κάποια στιγμή θα στριμώξουμε, θα κόψουμε αγορές, ψώνια, τα πάντα, για να μπορέσουμε να αντιπεξέλθουμε. Από τα πρώτα μέτρα που θα ισχύσουν, ίσως και από τον Ιούνιο, είναι η αύξηση της παρακράτησης φόρου, η περικοπή των επικουρικών συντάξεων και του ΕΚΑΣ, ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ, αλλά και η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Θέλω να πάω στο εγγόνιμο και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω. Πολλές υποχρεώσεις και οι φόροι πολλοί. Βάλε φόρο, βάλε φόρο. Φτωχεύουν τη χώρα. Χωρίς να το καταλάβουν. Αφού δεν θα έχω να πληρώσω εγώ, θα χρωστάμε όλοι οι Έλληνες. Τι μας κάνουν. Θα μας βάλουν φυλακή, ας μας βάλουν. Αν ξέρανε μαθηματικά, δεν θα τα κάνανε αυτά. Πολύ δυσκολευόμαστε. Και εμείς είμαστε κάπως καλά, όλοι θα πάμε πολύ χαμηλή τάξη. Δηλαδή η μεσαία τάξη χάνεται. Η μισθωτή με εισόδημα από 9 έως 25.000 ευρώ το χρόνο είναι η μεγάλη χαμένη της αύξησης παρακράτησης φόρου λόγω του αφορολόγητου που πέφτει στα 8.636 ευρώ για άγαμους ή έγκαμος χωρίς παιδί από 9.545. Παράλληλα αυξάνεται και η μηνιαία παρακράτησης φόρων κατά 0,5%. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Αυτό είναι δυσάριστο. Αλλά αν έχετε ένα πρόταση καλύτερη κάποιος να μας την πει, εγώ δεν την ξέρω, ούτε την έχω ακούσει. Όχι αυτό που παρουσιάζουν. Και φταίει πάντα ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Έχω βγάλει 11.400 βαριά και αρθυγινά στα ναυπηγεία. Όλοι αυτοί που κυβερνούν έχουν 11.400 άνοισμα. Και βγαίνει ο κάθε κατρούγκαλος και μου λέει, θα σου μειώσω τη σύνταξη. Τους μισθούς τους τους έχουν μειώσει. Τη γνωστή παροιμία. Όλα τα έχει η Μαριωρή. Ενδέχεται σύντομα να τη δούμε να εφαρμόζεται ως μέτρο επιβάρυνσης στην πιο αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων, τον καφέ. Ο φόρος στον καφέ και πιο συγκεκριμένα στις εισαγωγές ψήνεται, κάτι που αν τελικά αποφασιστεί αναμένεται να επιφέρει μαζί με την παράλληλη αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση και στη λιανική τιμή. Επιβαρύνσεις και στις εισαγωγές του καφέ εξετάζει η κυβέρνηση που αναμένεται να είναι της τάξης του 1 έως 2 ευρώ. Συγκεκριμένα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται επιβάρυνση 1 έως 2 ευρώ ανά κιλό για την εισαγωγή του καφέ, ανάλογα με το εάν το προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία ή όχι, σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα. Οπωσδήποτε δεν το βλέπω με καλό μάτι. Η επιβάρυνση αυτή οδηγεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων, σε αύξηση των λιανικών τιμών κατά ποσοστό της τάξης του 10 με 15% μαζί με την παράλληλη αύξηση του ΦΠΑ. Ο καφές δεν είναι έτσι όπως το έχουν περάσει για ένα είδος πολυτελείας. Είναι ένας καφές που οι πιο πολλοί είναι νεαροί και πολλοί κόσμος σε μεγαλύτερη ηλικία που είναι άνεργοι και δεν έχουν που να πάνε και να έρθουν να απολαύσουν να πιούν ένα καφέ έτσι ώστε να δουν ένα φίλο. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ο καφές και σε πολλούς δεν περισσεύει το καθημερινό να βγουν έξω να πιούν ένα καφέ. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και ο καφές αυτή τη στιγμή για να κάνουν αυτή την πιο μικρή απόλαυση και δεν πρέπει δηλαδή να μπουν πρόσθετα μέτρα στον καφέ. Προς το παρόν το μόνο σίγουρο για τον φόρο καφέ που ψήνεται είναι ότι δεν θα είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και αναμένεται να εισφέρει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Είναι πολύ δύσκολο και εμείς σαν επαγγελματίες προσπαθούμε κάθε φορά που γίνεται μία αύξηση είτε στο ΦΠΑ είτε σε οτιδήποτε άλλα έτσι προϊόντα που παίρνουν αυξήσεις και έχουν σχέση με το χώρο μας να απορροφούμε εμείς και να μην το βάζουμε στην τιμή. Έτσι ο κόσμος να μπορεί να απολαύσει έναν καφέ. Να μην ακριβίνουμε τις τιμές. Και ενώ θα έπρεπε το βάρος να πέφτει αλλού, αντί λοιπόν να μειώνεται, αυξάνεται το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα και όπως φαίνεται και από τα νέα στοιχεία, συνεχίζουν να πλήττονται κυρίαρχα οι μικρές ηλικιακές ομάδες. Συνεχίζει να ταλανίζει τους νέους το πρόβλημα της ανεργίας, ενώ σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελστάτ, το ποσοστό του φαινομένου διαμορφώνεται στο 24,2%, ενώ το ποσοστό των νέων έως 24 ετών ανέργων διαμορφώνεται στο 51,4% και σε αρκετές περιφέρειες της χώρας η ανεργία αυξήθηκε σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα εννοείται και λόγω της κρίσης και όλα αυτά δεν πάει μπροστά και χαμηλή μισθή εννοείται αυτό. Φαντάζομαι πως αυτό που δείχνει η σημερινή κατάσταση είναι όντως πολύ μεγάλο το πρόβλημα της ανεργίας. Τρόποι νομίζω υπάρχουν, αρκεί να μπαίνουμε κάθε φορά στη διαδικασία να γινόμαστε λίγο πιο ευρηματικοί, ούτως ώστε να μην εγκαταλείπουμε είτε τη χώρα μας, την πόλη μας και να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους γενικότερα να στηρίζουμε. Σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
Υπάρχει ανεργία πολύ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν πολλά πτυχία, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Υπάρχουν παιδιά που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Τι να πω τώρα, είναι τα πράγματα δύσκολα πολύ. Μάλιστα, στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών. Ηλικιακά το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες από 15 έως 24 ετών και από 25 έως 34 ετών. Οι νέοι πάντως τονίζουν ότι είναι προβληματισμένοι με την κατάσταση και αγωνιούν για το μέλλον. Χρειάζονται πολλές αλλαγές. Πρέπει να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας. Όχι. Δεν βρίσκουν καθόλου εύκολα δουλειά. Είναι έτσι, απλά στη σημερινή εποχή αυτό που βλέπουμε είναι ότι πια είναι θέμα επιβίωσης και όχι θέμα καριέρας. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό στο κρασί μας και να παραμερίσουμε λίγο το αντικείμενό μας, ώστε να μιλάμε λίγο για τα προστοζήν και ίσως αργότερα ελπίζουμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Έχουν τελειώσει, δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενό τους και προσπαθούν να βρουν κάτι. Και πολλοί φεύγουν και στο εξωτερικό κιόλας. Όχι, γιατί όταν βλέπεις παιδιά που αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό, άρα εδώ δεν έχουν κάτι να κάνουν, δεν βρίσκουν δουλειά. Και πηγαίνουν έξω. Ναι, έχω και στο γενικό περιβάλλον και στο φιλικό περιβάλλον. Ναι. Δύσκολα. Δύσκολα πολύ, ναι. Ότι μας βλέπω όλους για μετανάστες. Έτσι. Δεν ότι γυρνάμε πίσω. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα την προσεχή Δευτέρα. Το σύστημα έχει δοκιμαστεί προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πλέον σύνθετες των τελευταίων ετών από πλευράς οργάνωσης, καθώς θα διεξαχθούν και με το νέο αλλά και με το παλαιό σύστημα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, είναι πολύ σπουδαίες εξετάσεις, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί από αυτές κρίνεται το μέλλον των παιδιών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας, ως πρόεδρος αυτής της επιτροπής, θέλω να πω ότι είναι όλα έτοιμα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι διευθυντές των εξεταστικών κέντρων της Μεσσηνίας, από τον κύριο Σταματόπουλο τις προηγούμενες μέρες με τη δική μου παρουσία. Τα εξεταστικά κέντρα στην Μεσσηνία είναι 14 για τα γενικά λύκεια και ένα ειδικό εξεταστικό για τους μαθητές που είναι φυσικώς αδύνατοι. Όσον αφορά το φέτος, έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε μαθητές οι οποίοι εξετάζονται με το παλαιό σύστημα και με το νέο σύστημα. Με το παλαιό σύστημα οι μαθητές είναι 57 και κανένας για το ειδικό εξεταστικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή φυσικώς αδύνατη με το παλαιό σύστημα. Με το νέο σύστημα οι μαθητές είναι πολύ περισσότεροι, είναι 1044 και στο ειδικό εξεταστικό είναι 20. Το σύνολο δηλαδή των μαθητών που εξετάζονται είναι 1064 μαθητές. Το ειδικό εξεταστικό στη Μεσσηνία θα λειτουργήσει φέτος το 5ο Λύκειο Καλαμάτας. Και το πρώτο μάθημα το οποίο θα εξεταστούν οι μαθητές, σε όλη την Ελλάδα βέβαια, είναι η νεοελληνική γλώσσα, που είναι μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις ομάδες και τις κατευθύνσεις. Ομάδες προσανατολισμού με το νέο σύστημα και κατευθύνσεις με το παλαιό. Συνολικά, 103.366 μαθητές θα διεκδικήσουν μία από τις 69.985 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους είναι μαθητές των γενικών λυκείων που έχουν επιλέξει να εξεταστούν με το νέο σύστημα, δηλαδή σε 4 μαθήματα. Οι μαθητές πρέπει, όπως έχουν ήδη ενημερωθεί από τους διευθυντές των λυκείων, των εξεταστικών κέντρων, 8 η ώρα να έχουν προσέλθει στα εξεταστικά κέντρα. Γιατί 8.30 ώρα, εκτός αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, δίνονται τα θέματα. Η εκπομπή τους στην Νομαρχιακή Επιτροπή εδώ στη Διεύθυνση έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τις 6.30 το πρωί, αλλά στα σχολεία τα θέματα εκτός απροόπτου δίνονται 8.30 ώρα. Μετά την εκπομπή των θεμάτων δεν επιτρέπεται κανένας μαθητής να μπει στο σχολικό χώρο και φυσικά και κανένας άλλος. Και λογικά δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένα πρόβλημα στην προσέλευσή τους και στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Να περάσουμε εμείς τώρα στις εξελίξεις για τον Κυπαρισιακό κόλπο εδώ, που εμφατική και επικριτική στις ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα όσα προωθεί είναι η παρέμβαση του πρώην Υπουργού Γιάννη Μανιάτη. Ο βουλευτής Αργολίδας, μιλώντας στην τηλεόραση, μπέστηκαν λόγο για αιμονές και ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω.
Με επικριτικό τρόπο στα όσα προωθούνται με το νέο προεδρικό διάταγμα για τον Κυπαρισιακό και που επηρεάζουν ολόκληρη τη ζώνη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, σχολίασε τις εξελίξεις ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης. Όταν έβαλε την υπογραφή μου στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα και το έστειλα στο Συμβούλιο Επικρατείας, ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι το κείμενο αυτό συνιστούσε μία αειφορική, φιλοπεριβαλλοντική και ρεαλιστική πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής. Συνεχίζω να το πιστεύω βαθύτατα αυτό. Το Συμβούλιο Επικρατείας μας επέστρεψε το προεδρικό διάταγμα, όπως γίνεται πάντα, πάντα, με κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου κάλλιστα μπορούσαν αυτές τις παρατηρήσεις ή ένα πολύ μεγάλο μέρος των παρατηρήσεων να το ενσωματώσουν, να τις ενσωματώσουν. Εγώ ειλικρινά σας λέω, θεωρώ τεράστιο πολιτικό λάθος το γεγονός ότι δεν προχώρησε η κυβέρνηση στη βελτίωση του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος με τις επιμέρους παρατηρήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και θεωρώ αυτό που γίνεται τώρα ότι συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω. Συνεχίζω να πιστεύω βαθιά στη χρησιμότητα και την αειφορία που έφερνε το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψα και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος της σοφροσύνης, ο δρόμος της ανάπτυξης και ο δρόμος που μπορεί να κάνει, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, η κοινωνία πρέπει να ξανααγαπήσει το περιβάλλον. Δεν μπορεί να περνάνε κάποιοι για δικούς τους λόγους στην κοινωνία την εικόνα ότι το περιβάλλον είναι εχθρός. Το περιβάλλον είναι φίλος. Το προεδρικό διάταγμα λοιπόν που είχαμε υπογράψει εμείς είχε αυτή τη λογική. Πώς μπορείς ταυτόχρονα και να προστατεύεις την βιοποικιλότητα και να προστατεύεις το περιβάλλον και ταυτόχρονα να δημιουργείς θέσεις εργασίας και να κάνεις ισόρροπη ανάπτυξη πάντα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε την Αμερική. Οι προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες μας δίνουν το παράδειγμα, εμείς αυτό το παράδειγμα ακολουθήσαμε. Δυστυχώς, λυπάμαι να πω, η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να έχει απίστευτες αιμονές. Να δούμε εμείς τώρα τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα και αυτές είναι πολλές. Διέξοδο με την χρήση νέων ποικιλιών και την ορθολογική αξιοποίηση των καλλιεργειών δίνεται στο κυβέρνη της Αργολίδας. Ουσιαστικές είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται στον πρωτογενή τομέα, αρκεί οι παραγωγοί να θελήσουν να τις ψάξουν και να επιχειρήσουν αναδιαρθρώσει καλλιεργειών με άλλες που έχουν καλές αποδόσεις στην αγορά. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος πλήττεται αυτή τη στιγμή, όπως όλα τα επαγγέλματα άλλωστε, από κρίση. Δεν μπορούμε να βρούμε διεξόδους σε αγορές, σε καλές αγορές, για να έχουν και τα προϊόντα μας μια καλύτερη τιμή. Αυτό όμως δεν οφείλεται μόνο στην κρίση γενικότερα που επικρατεί. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως οφείλεται και σε λάθος προϊόντα που καλλιεργούμε. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για ένα καλύτερο εισόδημα να στραφούν και σε άλλες καλλιέργειες εκτός από τα σπεροδοειδή που όλοι γνωρίζουν πως καλλιεργεί η Αργολίδα. Ο Γεωπόνος Φανισελής μιλά στην τηλεόραση Best και αποδεικνύει το σκεπτικό του με την προσωπική του δράση με τα πυρηνόκαρπα όψιμα και όχι μόνο βερίκοπα, ροδάκινα και νεκταρίνια που καλλιεργεί στο κυβέρι. Εμείς έχουμε επιχειρήσει εδώ και 7 χρόνια, έχουμε στραφεί σε άλλες καλλιέργειες και κυρίως πυρηνόκαρπα, που σε αυτοπλίστον ήταν καλλιέργειες που καλλιεργούνταν στη Βόρεια Ελλάδα, με άριστα αποτελέσματα. Η αγορά ζητάει τέτοιες καινούργιες ποικιλίες και αυτό φαίνεται και από τις τιμές που απολαμβάνουν τα δικά μας τα προϊόντα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε εισάγει καινούργιες ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακίνου και νεκταρινιάς και έχουμε καταφέρει και τα διοχετεύουμε σε πολύ καλές αγορές, γιατί αυτές οι αγορές υπάρχουν, απλά ο κόσμος δεν τις γνωρίζει ότι υπάρχουν και ζητάνε προϊόντα ποιοτικά και πρώιμες ποικιλίες. Η γνώμη δική μου είναι γιατί αυτοί οι εμπόροι που τα ζητάνε τα προϊόντα αυτά να τα φέρουν από το εξωτερικό, που ήδη υπάρχουν, και να μην μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε εμείς. Προτείνω στον κόσμο που θέλει να καλλιεργήσει αυτά τα πράγματα να κάνει μια έρευνα αγοράς. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι υπάρχει στην αγορά. Όταν θες να καλλιεργήσεις κάτι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζεις τι υπάρχει για να επιλέξεις. Διαφορετικά η επιλογή σου δεν θα είναι σωστή. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι ποικιλίες βερικοκιάς μας, άλλωστε έχουν τώρα 2-3 χρόνια γίνει γνωστές και ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και τις γνωρίζει και οι εμπόροι που δραστηριοποιούνται στον τομέα τις γνωρίζουν σιγά σιγά και τις προτείνουν και αυτοί με τη σειρά τους. Είναι οι ποικιλίες που θα αντικαταστήσουν όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε την καλύτερη πρώην ποικιλία βερικοκιάς που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι στην Ελλάδα, μπορώ να πω και παγκόσμια. Υπάρχουν όμως τα δέντρα, είναι μεγάλα σε ηλικία. Μπορεί αυτός που ενδιαφέρεται να τα καλλιεργήσει να έρθει να τα δει. Ήδη
Από τα πλάνα που τραβήξετε θα είδατε ότι έχουμε πάρει το 70% της παραγωγής μας, έχει μείνει ένα υπόλοιπο 30%. Είναι αρχές Μαΐου, και ήδη εμείς τελειώνουμε την πρώιμη ποικιλία βερικοκιάς. Βεβαίως έχουμε και άλλες ποικιλίες βερικοκιάς, πιο όψιμες που ενδιαφέρουν και αυτές την εξαγωγή, με καταπληκτικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτογόνιμες, φορτώνονται υπερβολικά, είναι δύο σημαντικοί παράγοντες και εγγυώμαι ότι είναι αείωτες. Με πολύ σημαντικές σημειώσεις για τον κλάδο της νεφρολογίας εξελίσσεται στην Καλαμάτα το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Πάρα πολλοί επιστήμονες του χώρου δίνουν το παρόν και αναλύουν τα τελευταία δεδομένα των ερευνών. Για τρίτη ημέρα και με πολύ μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται στην πόλη της Καλαμάτας το Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Βρισκόμαστε στη μέση περίπου. Την είδατε και μόνοι σας τη συμμετοχή που δείχνει το ενδιαφέρον των νεφρολόγων για να μάθουν τα νεότερα και να συζητήσουμε και θέματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενα. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για εξελίξεις στον τομέα των ανοσολογικών νοσημάτων του νεφρού, λύκου, αγκοίτιδες, νεφρίτιδες. Υπάρχουν νεότερα φάρμακα τα οποία σκοπεύουν στους μηχανισμούς που προκαλούν τη βλάβη και έχουν το πλεονέκτημα ότι έτσι είναι πιο αποτελεσματικά, ενώ συγχρόνως έχουν και λιγότερες τοξικότητες. Είναι δηλαδή σαν τις έξυπνες βόμβες, δεν βομβαρδίζουν και καταστρέφουν όλη τη Δρέσδη, καταστρέφουν τους στόχους. Αυτή είναι μία από τις πολλές και σημαντικές διαστάσεις που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του συνεδρίου. Μια δεύτερη, εξίσου σημαντική, έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι που εντιάσαμε χτες αφορούσε τις μεταμοσχεύσεις νεφρού και συζητήσαμε για την ασφάλεια των δοτών νεφρικού μοσχεύματος, τους ζώντες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι ασφαλής. Και επίσης συζητήσαμε για επιπλοκές της μεταμόσχευσης και για τους μηχανισμούς ανοσολογικής βλάβης, δηλαδή της άμυνας του οργανισμού που καταστρέφει το ξένο νεφρικό ιστό. Τώρα θα κουβεντιάσουμε για μια από τις άλλες επιπλοκές της μεταμόσχευσης που είναι η νεφρική οστεοδυστροφία, η οστική νόσος δηλαδή που συχνά προσβάλλει τους νεφροπαθείς. Και συγχρόνως συζητάμε και θέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής δουλειάς των Ελλήνων νεφρολόγων. Αύριο θα κουβεντιάσουμε για την αιμοκάθαρση και την περιτοναϊκή κάθαρση, με τις οποίες αντιμετωπίζεται η χρόνια νεφρική νόρθωση τελικού σταδίου. Επίσης με καρδιολόγους εξαιρετικούς από την Ιατρική Αθηνών θα κουβεντιάσουμε για τις επιπλοκές τις καρδιολογικές που είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους νεφρολογικούς ασθενείς και με το συμπατριώτη μας το Θάνο το Δημόπουλο που είναι και πρίτανης ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου θα κουβεντιάσουμε για μια ομάδα αιματολογικών παθήσεων που είναι το πολλαπλούν μυέλωμα και πανεμφερής, τις βλάβες που κάνουν στο νεφρό και τι αυτές οι βλάβες, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο Θάνος ο Δημόπουλος είναι από τους σημαντικότερους ερευνητές διεθνώς σε αυτό τον τομέα και αύριο θα τα κουβεντιάσουμε μαζί του αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στα ζητήματα της Αργολίδας. Να καλησπέρισουμε τη συνάδελφο την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε μια είδηση που έρχεται από το χώρο της υγείας και την κατάσταση που επικρατεί με τις εφημερίες στα νοσοκομεία. Ένα σοβαρό θέμα, Θέμη, το οποίο δεν είναι τωρινό βέβαια, αλλά έχει γίνει και σχετική ερώτηση, μια και είχες και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μανιάτη, πριν από λίγο. Μίλησε βέβαια για περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, έχει κάνει σχετική ερώτηση στον υπουργό, τον κύριο Πολάκη, για να τον ρωτήσει, και όχι μόνο βέβαια ο κ. Μανιάτης και ο κ. Αυριανός, σχετικά με το τι γίνεται με το θέμα του παιδιάτρου, που κατά τις εφημερίες, κάποια Σαββατοκύριακα δηλαδή, δεν υπάρχει καθόλου στο νομό Αργολίδας, σε κανένα νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αναγκάζεται ο κόσμος, ο οποίος ο Θεός να βάλει το χέρι του, δηλαδή κάποιο παιδάκι να μην πάθει κάτι. Αλλά αν χρειάζεται άμεση παρέμβαση γιατρού, πρέπει να πάει ή στην Αθήνα, ή από όσο γνώριζε τουλάχιστον το προηγούμενο και το πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα. Αυτή η απόσταση μπορεί να είναι καθοριστική για κάποιο παιδί, και όλοι γνωρίζουμε την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε και στα παιδιά. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι είναι θέμα της κυβέρνησης και του Υπουργού του Ιδίου να μπορέσει να τοποθετήσει παιδίατρο, τουλάχιστον να υπάρχει στις εφημερίες. Τις άλλες μέρες υπάρχει, στις εφημερίες δεν υπάρχει. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι και τουριστικό το μέρος μας. Αν λοιπόν μάθουν οι τουρίστες ότι δεν υπάρχει παιδίατρος στα νοσοκομεία κατά τις εφημερίες, δεν νομίζω να πατήσει και κανένας. Mm-hmm. Είναι πολύ καθοριστικό το θέμα και πρέπει να λυθεί άμεσα. Και μάλιστα ο κύριος Πολάκης απάντησε στον Γιάννη Μανιάτη ότι έχει φόρτο εργασίας και ότι δεν μπορεί να λύσει ένα τόσο σοβαρό θέμα που πραγματικά παρακαλούμε να μην υπάρξει κάποιο περιστατικό.
Δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν θέλει να κάνουμε το σταυρό μας, όπως είπες και εσύ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο στον σχεδιασμό του Δήμου Ναυπλίων για τα σχολεία. Ναι, από νωρίς λοιπόν ο Δήμαρχος Ναυπλίων, ο Δημήτρης Κοστούρος, είχε συνάντηση με θέμα το σχεδιασμό της επόμενης μέρας με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Σίδερη, και παρουσία του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών του Παύλου Χριστίδη και της κυρίας Ράλη, που είναι και αυτή σύμβουλος για την παιδεία. Συζητήθηκαν κτηριακά και λειτουργικά ζητήματα, χωροταξικά κλπ. Κυριάρχησαν τα νηπιαγωγεία, έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα. Προγραμμάτισε λοιπόν την χωροταξική κατανομή, ενώ κυριάρχησαν τα ζητήματα των δημοτικών σχολείων. Και μάλιστα του 5ου Δημοτικού Σχολείου της Σύνδεσης, που πρέπει να αναβαθμίζεται. Είναι ένα θέμα εκεί που υπάρχει η Θέμη, εδώ και αρκετό χρονίζει. Και μάλιστα ζήτησε ο Δήμαρχος να γίνει πλέον εξαθέσιο για να μπορεί να λύσει τα προβλήματα, τα λειτουργικά προβλήματα και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Τήρινθας. Ωραία. Μένοντας στον Ναύπλιο, να πάμε λίγο στα θέματα του πολιτισμού και στην διάλεξη ενός Γάλλου ακαδημαϊκού. Μια ιδιαίτερη διάλεξη θα γίνει αύριο το βράδυ εδώ στο Ναύπλιο, στην αίθουσα Παλαμίδης. Είναι μια διάλεξη λοιπόν του Γάλλου ακαδημαϊκού και συγγραφέως Ντομινίκ Φερναντές, η οποία διάλεξη γίνεται από το Δήμο Ναυπλιαίων με συνεργασία της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μάλιστα το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και επίκαιρο. Το θέμα λοιπόν είναι η Μεσόγειος, πλούτος και κίνδυνος ενός πολιτισμού διασταυρώσεων. Είναι σοβαρό το θέμα πραγματικά και μάλιστα τώρα με το προσφυγικό παίρνει άλλες διαστάσεις, θα λέγαμε. Θα γίνει λοιπόν στη Δημόσια Βιβλιοθήκη ο Παλαμίδης και θα είναι βασισμένη λοιπόν σε προσωπικές εμπειρίες του ίδιου του συγγραφέα και ακαδημαϊκού. Καταρίνα, να κλείσουμε με την ΛΑΕ Αργολίδας και τις δικές της πρωτοβουλίες. Είναι γνωστό λοιπόν το κίνημα αρκετά εντός εισαγωγικών, το οποίο γίνεται πανελλαδικά και αφορά μια κινητοποίηση σε πολλές πόλεις της Ελλάδας που είναι συνέχεια, αν θέλεις, των Αγρυπνιών στην Γαλλική Πρωτεύουσα για τη λαϊκά μέτρα. Η ΛΑΕ λοιπόν Αργολίδα συμμετέχει σε αυτό το κίνημα, το αρκετά, και παίρνει την πρωτοβουλία λοιπόν να καλέσει τον κόσμο την Κυριακή 15 Μαΐου στις 7.30 στην πλατεία Τριών Αβάρχων στον Άφιο να διαδηλώσουν για τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα τα οποία λαμβάνονται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά αν θέλετε και πανευρωπαϊκά, μια και η όλη κινητοποίηση ξεκίνησε, όπως σου είπα και νωρίτερα, από τη Γαλλία. Κατρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στα ζητήματα της περιοχής Λακωνίας. Θα ξεκινήσουμε λίγο οπτικά για να δούμε για τη μονεμασιά, την ονομασία της περιοχής που έρχεται από τα συνδετικά Μόνη και Έμβαση. Τη μία δηλαδή και μόνη είσοδο της Καστροπολιτείας. Η παλιά πόλη της Μονεμασιάς είναι ένας ζωντανός μεσαιωνικός οικισμός, διατηρημένος με άψογο τρόπο. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας και βασικό σταθμό για κάθε περιηγητή της Πελοποννήσου. Να δούμε όμορφες εικόνες στο σύντομο βίντεο του Υπουργείου Τουρισμού. Μένουμε στα ζητήματα της Λακωνίας και να καλησπέρασουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Ηλία Μπόνο. Καλησπέρα, Ηλία. Ναι. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής που γίνεται αυτήν την ώρα για τα αγροτικά ζητήματα. Ναι, Θέμη, είναι σε εξέλιξη μια εκδήλωση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σημαντική και μεγάλη εκδήλωση αν κρίνει κανείς το ακροατήριο αλλά και τον ενθουσιασμό που υπάρχει. Βέβαια η θεματολογία δεν στρέφεται μόνο στα αγροτικά θέματα αλλά σε όλα τα πολιτικά, σε όλη την πολιτική ατζέντα.
ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός και ο Γιώργος Επιτίδιος, ευρωβουλευτής και οι άλλοι δύο βουλευτές, απευθύνονται σε Λάκωνες. Να πούμε ότι στο ακροατήριο δεν είναι μόνο μέλη ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, αλλά είναι πολίτες από διάφορους χώρους και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αναφέρεται στην προσπάθεια που κάνει ο Λαϊκός Σύνδεσμος να πείσει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τις Έλληνες αγρότες ότι υπάρχει λύση για την εθνική οικονομία μέσα από την αγροτική οικονομία και την αγροτική παραγωγή. Και η Χρυσή Αυγή είναι ο σχηματισμός, λέει, που θα χτυπήσει και τα καρτέλ και τους μεσάζοντες, αλλά και που θα δημιουργήσει το νέο κίνημα των συνεταιρισμών στην Ελλάδα, Θέμη. Θα δούμε πολλά περισσότερα αύριο και στο ρεπορτάζ που θα μας στείλεις. Πάμε λίγο να περάσουμε στα θέματα του πολιτισμού. Η αρχαιολογία στην Σπάρτη ξεναγεί στα ψηφιδωτά της πόλης. Η Διεθνής Μέρα Μουσείων που εορτάζεται από το Υπουργείο και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στις 18 Μαΐου είναι μια αφορμή ώστε η αρχαιολογία στη Σπάρτη να ανοίξει τους χώρους όπου βρίσκονται τα μοναδικά ψηφιδωτά από την αρχαιότητα, κυρίως στην περιοχή την Ρωμαϊκή. Συμμετέχει λοιπόν με μια εκδήλωση με τίτλο «Ανασύρουμε παλαιά εκθέματα και οραματιζόμαστε το νέο μουσείο της Σπάρτης». Θα προβληθούν τα ψηφιδωτά που σώζονται εντός της πόλης της Σπάρτης, μέσα σε απαλλατριωμένα οικίματα. Ένα από τα οποία, Θέμη, είναι το γνωστό ψηφιδωτό της αρπαγής της Ευρώπης, που απεικονίζεται στο 2 ευρώ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση αυτή θα διαρκέσει από 18 έως 31 Μαΐου. Θα υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μπορούν στις 18 του Μαΐου και οι πολίτες να επισκεφθούν αυτούς τους χώρους. Να πούμε ότι στα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα μεγαλύτερα ίσως και το μεγαλύτερο κόρπους ψηφιδωτών δαπέδων των ρωμαϊκών χρόνων στον ελλαδικό χώρο και θα γνωρίσουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τεχνικές κατασκευής ψηφιδωτών δαπέδων στην αρχαιότητα. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό φαινόμενο, Θέμη. Και κλείνουμε με την άσκηση ετοιμότητας εν όψη και της αντιπυρικής περίοδου της πυροσβεστικής των Πάρνων. Ναι, επειδή το καλοκαίρι έρχεται και η Λακωνία έχει πολλές κακές εμπειρίες, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες, με την κωδική ονομασία μάλιστα Διαπυρός 2016. Η άσκηση αυτή έγινε στην περιοχή ευθύνης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης, συγκεκριμένα στην περιοχή Καριών του Πάρνωνα, και επελέγει αυτή η περιοχή λόγω του έντονου φυσικού ανάγλυφου που παρουσιάζει. Είναι πολύ κοντά σε καταφύγιο άγριας ζωής και κοντά στο Δριοδάσος των Καριών. Στην άσκηση συμμετείχαν οχήματα 7 της πυροσβεστικής, πυροσβέστες, εθελοντές όπως η ομάδα διάσωσης και ο ετοιμοκλής, και την παρακολούθησε την άσκηση αυτή ο υπαρχηγός επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγος Αθανάσιος Σερεντέλος και ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου αρχιπύραχος Καράλαμπος Χιόνης και βέβαια αξιωματική από την πυροσβεστική, το στρατό και την αστυνομία, Θέμη. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να περάσουμε σε νέα από τον κόσμο. Με λαμπρές παρουσίες αλλά και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας άνοιξε τις πύλες του το 69ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Από την άλλη, στη Γη επιστρέφει η διαστημική κάψουλα τύπου Dragon, μεταφέροντας τόνους υλικών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ενώ θα δούμε εικόνες και από το Ιράν με τα εκπληκτικά ρόδα. Ο ήλιος ανατέλει στην επαρχία Κασάν του Ιράν και ο αέρας γεμίζει από τη μυρωδιά των ρόδων. Η περίοδος συγκομιδής έχει ξεκινήσει. Σε αυτή την πεδιάδα που περιστοιχίζεται από βουνά και έρημο, ευδοκιμεί ένα από τα ομορφότερα είδη ρόδου. Στα περσικά ονομάζεται Μοχαμάντι. Παγκοσμίως είναι γνωστό ως ρόδο της Δαμασκού. Ερχόμαστε από τις 5 το πρωί και δουλεύουμε ως το απόγευμα. Παραδίδουμε τα πέταλα για ζύγισμα και οδηγούνται στην πόλη Κασμάρ. Ο ανταποκριτής του Euronews Τζαβάντ Μονταζέρη μεταδίδει. Ένα από τα πιο όμορφα και αρωματικά λουλούδια του κόσμου φυτρώνει εδώ, στην έρημο του Ιράν. Η υψηλή ποιότητα αυτών των φυτών οφείλεται στο κλίμα και στις συνθήκες της περιοχής. Με λαμπρές παρουσίες αλλά υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας άνοιξε τις πύλες του το 69ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών.
Πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής είναι ο σκηνοθέτης George Miller και μέλη η Βανέσα Παραντή, Βαλέρια Γκολίνο, Μάτς Μίκελσεν, Λάσλο Νέμες, Αρνόντε Πλεσάν, Καταγιούν Σαχάμπη και Ντόναλτ Σάδερλαντ. Οι 21 ταινίες διαγωνίζονται για το Χρυσό Φοίνικα που θα απονεμηθεί στις 22 Μαΐου. Από την πρώτη μέρα του φεστιβάλ έφτασαν εδώ σπουδαίοι καλλιτέχνες από όλες τις Ηπείρους. Φέτος περιμένουμε μεγάλες διασημότητες όπως η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Τζορτζ Κλούνι και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Εδώ τα αστέρια δεν είναι μόνο στις οθόνες αλλά και στο κόκκινο χαλί. Στη γη επιστρέφει η διαστημική κάψουλα τύπου SpaceX Dragon, μεταφέροντας τόνους υλικών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μεταξύ αυτών, χρήσιμα αποτελέσματα επιστημονικών πειραμάτων. Στιγμιότυπα από τη διαδικασία επιστροφής προβλήθηκαν από την τηλεόραση της NASA. Καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. Κέντρο Επίπλου Άργους. Τώρα μεγάλες προσφορές σε εκθεσιακά κομμάτια. Βρείτε επώνυμες κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις, σαλόνια, παιδικά δωμάτια με έκπτωση 30, 40, 50%. Κέντρο Επίπλου Άργους. Στο 7ο χιλιόμετρο Άργους Τρυπόλεως. Τηλέφωνα 27510 47615 και 47627. www.epipluargus.gr. Νέες προτάσεις επίπλωσης, μεγάλες προσφορές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Προλάβετε! Μέχρι πού θα έφτανες για αυθεντική γεύση χωριάτικου ψωμιού από Προζύμι? Μέχρι το πιο όμορφο χωριό της Αργολίδας. Το λέει και η λέξη. Χωριάτικο. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι στο Κιβέρι Αργολίδας. Λίγο έξω από το Άργος βρίσκεις γεύσεις αγνές, αυθεντικές, παραδοσιακές. Δοκιμάστε γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά, κατά ύφη. Παραδοσιακά παξιμάδια και κουλουράκια πορτοκαλιού, κανέλας και βούτυρου. Τη γνωστή σε όλους σοκολατόπιτα, παραδοσιακές δίπλες με μακάρονα και κουραμπιέδες. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι. Από το 1996 η οικογένεια Λιμπέρι με κέφι, μεράκι και αγνά υλικά δίνει νοστιμιά και γλύκα στην καθημερινότητά μας και σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι στο Κιβέρι Αργολίδας με άνετο πάρκινγκ. Δίνει γεύση στη μέρα μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27510 42180. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, τεραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 51 076 037. Αν το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων 20LAN εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων 20LAN σταμάτηση γύπασης. Νέα Kios Argus. Τηλέφωνο 275100. 63 383 20LAN. Ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Auto Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και diesel. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου Άργος. Τηλέφωνο 27510 69 301. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά.
δελτίος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στο πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Με σαφή λόγο, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λακωνίας, Τάκης Καράς, ονομάζει φυσικό χώρο της ΠΑΕΣ Πάρτη στο δημοτικό στάδιο. Την ίδια στιγμή περιγράφει την επιθυμία όλων σχεδόν των φορέων της πόλης και της Λακωνίας να συνδράμουν την ομάδα σε αυξημένες υποχρεώσεις. Εκτιμώ ότι στη μεγάλη και σπουδαία επιτυχία της ομάδας της Πάρτη με την άνοδο της στην επαγγελματική κατηγορία της Football League. Η φυσική της έδρα είναι το δημοτικό στάδιο της Πάρτη. Το στάδιο εκείνο που όχι μόνο οι Σπαρτιάτες, αλλά όλοι οι Λάκωνες και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στην επαγγελματική κατηγορία, και λέω είναι σχεδόν τρεις δεκαετίες πίσω, έχουν δει μεγάλες ομάδες, πολύ κόσμο και έχουν δει από κοντά ποιο είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τι δίνει στη ζωή, στο ρυθμό και στη λειτουργία μιας πόλης όπως είναι η Σπάρτη. Μια Σπάρτη με ένα μεγάλο όνομα, όχι μόνο για εμάς που ζούμε, αλλά για όλο τον κόσμο. Η εκτίμηση προσωπική μου είναι ότι οι ενέργειες που θα κάνει ο Δήμος Σπάρτης και η διάθεση που εκτιμώ ότι έχει δείξει μέχρι σήμερα για την ομάδα της Σπάρτης σε συνεργασία και με την περιφέρεια, εφόσον χρειαστεί, και με όλους εμάς τους φορείς που βρισκόμαστε εδώ στην πόλη της Σπάρτης, και μιλάω και για τον Σύλλογο και άλλους συλλόγους που έχουν άμεση δραστηριότητα και επαφή με την πόλη, θα σταθούμε αρρωγή, εφόσον μας ζητηθεί, ώστε η επόμενη χρονιά να βρει την ομάδα της Σπάρτης στο δημοτικό στάδιο. Θεωρώ και πιστεύω θέληση, διάθεση και πάντα βρίσκουμε τους τρόπους εκείνους για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος η ομάδα να τη δούμε ακόμα σε μεγαλύτερη κατηγορία, κάτι που ο κύριος Γιαννακόπουλος από ό,τι γνωρίζω είναι επιθυμία του, και αυτό το μεγάλο brand name που λέγεται Σπάρτη, που θα ακούγεται πλέον και θα πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, και εύχομαι να δούμε τις μεγάλες ομάδες από αυτή τη χρονιά, γιατί με το κύπελλο Ελλάδος μπορεί να κληρωθεί με ομάδες γνωστές, ιστορικές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα εξασφαλιστεί με την παραμονή της στο δημοτικό στάδιο Σπάρτης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.